Στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι καινούργια θα μας φέρει το iOS 15.4. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αν σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να πατήσετε το κουμπί subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένο, καθώ στο σημερινό βίντεο θα δούμε πράγματα τα οποία πραγματικά περιμέναμε να δούμε από την αρχή που έκανε release το iOS 15. Τα περισσότερα futures που είδαμε στο iOS 15, τα οποία ακόμα δεν είχαν έρθει 100% και ήταν φήμε οι οποίε λέγανε ότι θα έρθουν επιτέλου στο επόμενο μάλλον update που θα γίνει, θα τα δούμε. Το iOS 15,4 έχει κυκλοφορήσει σε beta ήδη, οπότε αν δεν έχει την beta, μην την κατεβάσει. Κάνε λίγο υπομονή, ε, Εκτός εκτό αν είσαι χρήστη ο οποίο το έχει λίγο περισσότερο με την τεχνολογία, οπότε θα σου πρότεινα να κατεβάσει στην iOS 15 beta, 14,5 beta, για να μπορείς ουσιαστικά να δεις τα καινούργια futures. Εμείς σε αυτό το κανάλι από σήμερα και στα επόμενα βίντεο θα δούμε τα καινούργια futures που είναι να έρθουν οπότε όταν βγει η 14.5 να είσαι ήδη ενημερωμένο για το τι καινούργιο έχεις να περιμένεις. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε όμως γενικότερα και πιο σφαιρικά το τι καινούργιο θα μας φέρει. Πριν ξεκινήσουμε όμως μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί subscribe και το καμπανάκι να μην χάσεις κανένα από ένα βίντεο. Γιατί σε αυτό το κανάλι οι περισσότεροι που βλέπετε τα βίντεο δεν είστε εγγεγραμμένοι χρήστε. Και όπως καταλαβαίνετε βοηθάει πάρα πολύ. Οπότε αν δεν έχει κάνει subscribe περιμένω να πας να κάνεις. Έκανες. Ε, Τώρα που έχει κάνει, μπορούμε να συνεχίσουμε το βίντεο. Live streams στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά dimitgeo.gr για να μην χάνει πραγματικά οτιδήποτε συμβαίνει. Και το άρθρο που σήμερα θα αναλύσουμε έχει ήδη ανέβει στο dimitgeo.gr από την Παρασκευή. Οπότε, αν δεν το έχει διαβάσει, πήγαινε να το τσεκάρει. Το πρώτο και βασικό που θα δούμε στην iOS 14.15.4 είναι το ότι πλέον όλες οι εφαρμογέ θα μπορούν να χρησιμοποιούν το ρυθμό ανανέωση των 120 Hz. Μέχρι σήμερα, όλε οι εφαρμογέ τη Apple, αλλά όχι οι third-party εφαρμογέ, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον ρυθμό ανανέωση των 120 Hz. Πλέον, όμω, από την IOS 15,4, λόγω ενό σφάλματο που είχαμε, πλέον θα μπορούν όλε οι εφαρμογέ και third-party εφαρμογέ που βρίσκονται στο App Store να χρησιμοποιούν κανονικά το ρυθμό ανανέωση των 120 Hz. Πρώτο και βασικό που περιμένουμε. Αυτό που ουσιαστικά έχει κάνει πάταγο και γενικότερα έχουν γραφτεί τα περισσότερα άρθρα είναι ότι περιμένουμε Face ID με μάσκα. Το Face ID με μάσκα είναι ένα προνόμιο το οποίο δεν είχαμε και όσοι είχαν Apple Watch μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν σαν future. Δηλαδή μέσω του Apple Watch μπορούσαν να κλειδώνουν και να ξεκλειδώνουν το iPhone τους αλλά και πάλι δεν ήταν τόσο ασφαλές. Πλέον λένε ότι το Face ID θα κάνει μία, ένα σκαν με μάσκα αλλά κυρίως το κομμάτι των ματιών σας. Καλό είναι, λέει, να φαίνονται τα μάτια σα για να μπορεί να ξεκλειδώνει πιο γρήγορα φυσικά το iPhone, αλλά και πάλι δεν είναι τόσο ασφαλέ. Θα υπάρχει μέσα στο ε, iPhone ειδοποίηση το οποίο θα λέω ότι καλό είναι να ξεκλειδώνετε το iPhone σα χωρί μάσκα, απλά εν ώρα εκτάκτη ανάγκη και δεν μπορείτε να βγάλετε τη μάσκα. Καλό είναι να το κάνετε έτσι. Φυσικά, μα ακυρώνει ένα βίντεο που έχουμε δει στο κανάλι και γενικότερα υπάρχει φήμη ότι σε αυτό το κανάλι όλα μου τα βίντεο απλά τα ακυρώνει. Λέτε να βλέπει τα βίντεό μου και να διορθώνει τα προβλήματα. Who cares? Αλλά γενικότερα η φήμη υπάρχει. Ό,τι και τα περισσότερα βίντεο που έχω κάνει φυσικά μου τα έχουν ακυρώσει ή μου τα έχουν κατεβάσει. Συνεχίζουμε. Παίρνω από το Face ID με μάσκα που είναι πάρα πολύ βασικό φυσικά και θα είναι ένα future το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε πολλοί από εμά. Είναι πάρα πολύ βολικό και επιτέλου η Apple μα το δίνει. Θα δούμε σε ένα από ένα βίντεο, αν και όχι στο επόμενο, σίγουρα στο μεθεπόμενο, το πώ μπορείτε να το ενεργοποιήσετε και πού θα βρείτε αυτό το future. Θα κατεβάσουμε την iOS 14.5 και θα σας τα κάνω όλα ανάλυση πιο ειδικά το κάθε ένα από αυτά. Δεύτερο και πάρα πολύ ωραίο βέβαια είναι για Mac, αν έχετε και τα δύο δηλαδή, θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Universal Control. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά περιμέναμε και κυρίως οι χρήσεις που έχουν Mac θα βολέψει πάρα πολύ, καθώς θα μπορείς είτε στο iPad, γιατί χρήστε και iPad ισχύει αυτό, ότι θα μπορείς με ένα ποντίκι και ένα πληκτρολόγιο του Mac να μπορείς να χειρίζεσαι και το tablet σου και το iPad σου. Δηλαδή θα έχεις το iPad δίπλα, και θα μπορείς να σέρνει το ποντίκι δίπλα, σαν να έχει εκτεταμένη επιφάνεια εργασία και να χρησιμοποιήσει και να ανοίξει εικονίδια και εκεί. Πάρα πολύ χρήσιμο και θα μπορείς να χρησιμοποιήσει σε δεύτερη οθόνη το iPad, χωρί φυσικά να χρειάζεται να έχει κάποιο έξτρα πληκτρολόγικο ποντίκι. Αλλά θα χρειαστεί απαραίτητη προπόθεση να έχουμε Monterey 12,3 και φυσικά iPad OS 15,4. Φυσικά περιμένουμε νέα emojis. Τα νέα emojis που θα δούμε είναι κάποια από αυτά που θα πούμε. Όπω χέρι καρδιά, δηλαδή θα ενώνω τι καρδούλε στα χεράκια, Αυτό εδώ είναι το αγαπημένο μου emoji αυτό. Και δεν το είχαμε, δηλαδή συνηθίζω να το κάνω πολύ συχνά. Οπότε θα είναι ένα νέο emoji αυτό. Χέρι προ τα δείχνει τα δεξιά. Χεράκι που θα χαιρετάει. Καθώ και πολλοί από εσά ίσω το γνωρίζετε το Instagram, αλλά θα φύγω και ο στρατό. Οπότε και αυτό ίσω είναι ένα ωραίο emoji. Όσοι δεν το ξέρετε, ναι, θα γίνει και αυτό. Οπότε αναμένετε να δούμε πώ θα γίνει η φάση με αυτό. Αλλά θα ενημερωθείτε σίγουρα στο Instagram αν έχει κάνει follow. Σίγουρα θα μαθαίνει από εκεί τι λεπτομέρειε. Δείχνει μια παλάμη προ τα χαμηλά. Δείχνει ε, τον αντίχειρα και το δίκτυ να σταυρώνονται. Το δίκτυ να δείχνει προ το θεατή, δηλαδή το χέρι να δείχνει έτσι. Ε, μια ενημέρωση emoji χειραψία, κάπω έτσι, και αυτό που σα είπα. Θα δείχνει μια φωλιά με αυγά. Θα δείχνει μια άδεια φωλιά. Λίγο πολύ τα περιμένουμε. Και θα έχει επίση και ένα με χαμηλή μπαταρία. Το οποίο πραγματικά θα γίνει πάρα πολύ πάνταγο με αυτό. Καθώ όλοι θα στέλνετε ότι δεν έχω μπαταρία και θα στέλνετε την μπαταρία που είναι χαμηλή. Τέταρτο και πάρα πολύ ωραίο θα δούμε Apple Card Widgets. Δηλαδή. Ε, θα μας έχει ε, ένα widget, το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιεί, ε, θα είναι ουσιαστικά το Apple Card widget, το οποίο θα μας λέει τις τελευταίες πληρωμές που έχουμε με το iPhone μας σε widgetάκι. Φολικό αν χρησιμοποιείς widget, θα είναι ένα ακόμα widget το οποίο θα σε βοηθήσει. Τώρα, όσοι έχετε iPad, στο πέμπτο που θα σας δώσει, πέμπτο μάλλον που θα σας δώσει, θα είναι ένα ουσιαστικά προσόν παραπάνω, θα μπορείτε να ανεβάσετε τη φωτεινάρ του πληκτρολογίου. Αν έχετε κάποιο Magic Mouse για το iPad σα. Θα μπορείτε να ανεβάζετε τη του απληκτρολογιού από το iPad σα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι χρήσιμο αυτό γιατί νομίζω έχει και κουμπί το Magic Mouse. Ότι μπορείτε να ανεβάζει από εκεί τη φωτεινό του αλλά είναι ένα OK και αυτό. Συν για εσά που έχετε iPad. Ένα επίση πάρα πολύ σημαντικό που πραγματικά έλειπε από το iOS 15,4 το οποίο επιτέλου προσθέσανε είναι στο iCloud Keychain να προσθέσει κάποιο notch. Δηλαδή, όσοι έχετε χρησιμοποιείτε το Keychain του α, μ, iPhone σας, δηλαδή όταν αποθηκεύετε κάποιο συνθηματικό και πάτε στο Keychain για να το βρείτε, δηλαδή ουσιαστικά στα συνθηματικά σας, πλέον μπορείτε να προσθέσετε notes, δηλαδή ότι αυτό το συνθηματικό το χρησιμοποιώ για αυτόν τον λόγο. Παράδειγμα, ήταν κάτι το οποίο πραγματικά έλειπε και είναι πολύ χρήσιμο που υπάρχει και το βάλανε επιτέλους για να μπορέσει να βάζεις μια σημείωση για κάποιο κωδικό που έχεις ή δεν έχεις. Επίσης λένε ότι θα υπάρχει είσοδος ισόστοπ, ισόστοπ, το ιστότοπου το με κωδικό πρόσβαση. Τώρα αυτό δεν ξέρω ακριβώ τι είναι. Αναμένουμε να δούμε βέβαια λεπτομέρειε όταν θα κυκλοφορήσει επίσημα το iOS 15. Λογικά θα μπορεί να βάζει στο σαφάρι κάποιο κωδικό. Θεωρώ. Δεν είναι ακόμα επίσημο βέβαια, καθώ αυτά είναι ό,τι λένε οι χρήστε που έχουν δοκιμάσει την beta έκδοση σαν προγραμματιστές. Και το Game Center που θα έχει ε, νέα υποστηρίξη και διαθέσιμη για νέες δυνατότητες υλικολογισμικού DualSense. Ούτε αυτό επίση έχω καταλάβει τι ακριβώς είναι, αλλά θα αναμένουμε να δούμε ακριβώς το τι έξτρα θα έχει. Για σας που παίζετε games και θα μπορείτε να συνδέετε το χειριστήριό σας με το κινητό σας. Επίσης πάρα πολύ βασικό φυσικά, αν και έχουμε δείξει με ποιο τρόπο, αν και ένας ακόμα λόγο και μου απορρίπτουν βίντεο σε αυτό το κανάλι, είναι ότι πλέον το ευρωπαϊκό μας πιστοποιητικό εμβολιασμού θα μπορούμε να το βάλουμε μέσα στην εφαρμογή της υγείας και θα μπορούμε από εκεί πέρα άμεσα να το προσθέσουμε στο wallet. Έχουμε δείξει πάρα πολλούς τρόπους και εδώ αλλά και στο TikTok το πώ μπορεί να βάλει το πιστοτικό εμβολιασμού σου μέσα στο wallet. Πλέον θα γίνεται μέσω τη εφαρμογή τη υγεία. Επιτέλου, πολύ βολικό. Κακό που θα μου ακυρώσει άλλα τρία βίντεο που βρίσκονται σε αυτό το κανάλι. Δεν βαριέσαι, θα δείξουμε άλλη μια φορά το πώ μπορεί να βάλει το πιστοτικό εμβολιασμού σου μέσα στην υγεία και να το περάσει μέσα στο Apple Wallet εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο σα άφησα για το τέλο. Είναι ουσιαστικά το bonus το οποίο πραγματικά όταν το διάβασα ενθουσιάστηκα. Πλέον θα γίνονται ανέπαφε συναλλαγέ μέσω iPhone. Θα μου πει, κάτσε ρε Γιώργο, αφού γίνονται ήδη ανέπαφε συναλλαγές με το iPhone, όχι. Το iPhone θα δέχεται τη συναλλαγή. Δηλαδή, θα μπορεί να χρησιμοποιήσει ω μηχάνημα πώ το iPhone σου. Η Apple αγόρασε μια εταιρεία η οποία ουσιαστικά ήταν startup τότε, πολύ καλά άκουσε. Μια startup εταιρεία το οποίο είχε διαμορφώσει για όλε τι συσκευέ να μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συσκευή σου ω πώ, δηλαδή ω συσκευή που μπορεί να λαμβάνει χρήματα. Και πλέον η Apple, εφόσον εξαγόρευσε αυτή τη startup, το εμπλουτίζει και το βάζει μέσα στην iOS 15,4. Οπότε θα μπορεί να δέχεσαι χρήματα από πιστωτικές κάρτε στο iPhone σου. Βέβαια, δεν ξέρω ακόμα το πώ θα δουλέψει όλο αυτό. Αν θα πρέπει να έχει επιχείρηση, που πρέπει να έχει επιχείρηση για να έχει πώ, ή θα μπορεί να δέχεσαι και χρήματα. Χωρί να έχει επιχείρηση. Δηλαδή, απλά να ανοίγει την κάρτα σου και να σου γίνεται ανέπαφε συναλλαγή στη δική σου κάρτα. Αν θέλει δηλαδή κάποιο να σε πληρώσει, να σου μεταφέρει χρήματα. Θα ήταν επίση πολύ χρήσιμο, αν και λέει ότι θα είναι για ατομικέ και μικρομεσαίε επιχειρήσει. Αναμένετε να δούμε βέβαια πώ θα δουλέψει όλο αυτό και σίγουρα θα το δούμε σε βίντεο να δούμε το πώ μπορεί να το χρησιμοποιήσει κι εσύ, αν είσαι ιδιώτη, αν έχει ατομική επιχείρηση ή αν έχει μια μικρομεσαία επιχείρηση. Που θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να το βάλει κι εσύ στην επιχείρησή σου. Αλλά θα ήταν ακόμη πιο τίμιο να μπορεί να δέχει και χρήματα από έναν φίλο σου. Δηλαδή, να σου κάνω εγώ μια ανέπαφη συναλλαγή με τη δική μου την κάρτα και να σου στείλω λεφτά. Θα ήταν επίση πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα ισχύει αυτό το πράγμα. Σίγουρα όμω για μηχάνημα πώ θα μπορεί να το δουλέψει και να το χρησιμοποιήσει. Ήταν ουσιαστικά μια ανάλυση το τι έχουμε να περιμένουμε από το iOS 15,4. Φυσικά θα τα δούμε όλα καλύτερα και πιο αναλυτικά ένα-ένα σε διάφορα βίντεο που θα γίνουν για να καταλάβετε και για να σα δείξω τη διαδικασία το πώ μπορείτε να το κάνετε κι εσεί. Αν σου αρέσουν και άλλο βίντεο, μην ξεχάσει να κάνει ένα like, να πατήσει το κουμπί του subscribe. Καθώ, αν δεν έχεις πατήσει το κουμπί του subscribe, είσαι από αυτού του χρήστε που βλέπουν αυτά τα βίντεο χωρί να έχουν κάνει subscribe. Καθώ, οι περισσότεροι που βλέπουν τα βίντεο δεν έχουν κάνει εγγραφεί σε αυτό το κανάλι. Και πιστέψτε με, με βοηθάει πολύ. Λάβεις σήμερα στο Twitch, Discord server, αλλά και TikTok και Instagram για να μην χάνει νέα και tips για iPhone, αλλά και όχι μόνο. Και φυσικά, dimitgeo.gr. Οτιδήποτε καινούριο και νέο ανεβαίνει στο dmj.gr θα είσαι ο πρώτος που θα το μαθαίνει. Φυσικά βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή, αλλά σίγουρα στο dmj.gr ανεβάζω άρθρα κάθε μέρα. Οπότε κάποια από τα βίντεο που γίνονται άρθρα, σίγουρα θα τα δεις πριν δει τα βίντεο. Γι' αυτό σου λέω, πρέπει να πας να τσεκάρεις. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είσαι όλοι καλά.